θέμα είναι ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, με την έννοια ότι είδαμε τον Κώστα πόσο κέραιος και πόσο στεναχωρημένος ήταν. Γιατί όποιος ξέρει τον Κώστα Σπυρόπουλο καταλαβαίνει ότι όλο αυτό τον έχει στεναχωρήσει. Όχι το κομμάτι ότι θα μπορούσε κάποιος να το θεωρεί υπεύθυνο, γιατί πραγματικά τον Κώστα Σπυρόπουλο τον ξέρει όλη η Ελλάδα και ξέρει πολύ καλά πώς δουλεύει. Βεβαίως αυτό είναι ένα κομμάτι, αλλά εγώ νομίζω ότι έχει στεναχωρηθεί πιο πολύ με όλη αυτή την κατάσταση όπως έχει γίνει, γιατί είναι αυτό που είπε πολύ σωστά, ότι είναι μια δύσκολη δουλειά, θέλει συνέπεια και πειθαρχία και είναι πραγματικά κρίμα ένας νέος άνθρωπος που έχει δυνατότητες να μην τις εκμεταλλεύεται. Εγώ δεν ξέρω τι έχει γίνει. Ήταν και λίγο νευριασμένο, βέβαια, καρτέρι το Σπυρόπουλο. Δεν ήταν νευριασμένο, ήταν στεναχωρημένο, θυμωμένο από στεναχώρια όμως. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη. Εγώ θέλω να πω στον Ευθύμη, γιατί έχει τύχει να τον είχα και μαθητή για μια χρονιά. Θέλω και εγώ πραγματικά. Εγώ συνεργαστώ μαζί του, το στην καλή χαρά. Ήταν, θέλω πραγματικά να μιλήσουμε κάποια στιγμή και φίλε, δεν ξέρω τι έχει γίνει, δεν ξέρω τι σου συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πρέπει όλο αυτό το πράγμα να το μαζέψεις. Πρέπει κάπως κάτι να γίνει, γιατί κάνεις κακό στον εαυτό σου πολύ. Και δεν είσαι ένα κακό παιδί, δεν είσαι ένας κακός άνθρωπος, δεν έχεις λόγο να φτιάχνεις μια τέτοια κατάσταση γύρω σου και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να σε βοηθήσουν και που σου δίνουν ευκαιρίες. Οπότε προφανώς κάτι συμβαίνει, δεν ξέρω τι είναι, ελπίζω να είναι περαστικό. Μάζεψε το. Και ξέρεις τι, θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι από την εμπειρία μου τότε πάντως ήταν ένας πολύ συνεπής άνθρωπος. Τότε και είναι και γλυκό μάτι, παιδί. Δηλαδή δεν υπήρχαν καθόλου τέτοια δείγματα, ναι, του. Αλλά προφανώς κάτι συμβαίνει και έχει γίνει. Κάνεις λάθος πράγματα. Είναι μου σαφές. Έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που είπαν ότι μάλιστα ο κ. Σπυρόπουλος και ο Δημήτρης Σταρόβας εχθές ότι δεν ήθελαν και να το βγάλουν προς τα έξω όλο αυτό για να μην του δώσουν τη χαριστική βολή. Έτσι ακριβώς ακούστηκε αυτό το πράγμα, δεδομένου ότι υπάρχει μια προϊστορία τώρα. Ποια είναι το τρίτο κατά σειρά και πραγματικά είναι ένα παιδί το οποίο είναι πάρα πολύ ταλαντούχο, πάρα πολύ καλό και θα μπορούσε να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα. Δηλαδή, αν είναι να το μαζέψεις, τώρα πρέπει να το μαζέψεις. Φυσικά, δεν έχει άλλο. Και, θα, και εγώ νομίζω ότι θα το φτιάξει. Και πρέπει, θα το και πρέπει κιόλας, γιατί έτσι, είναι αμαρτία του Θεού. Λοιπόν, πραγματικά. Πάμε.